από τους βίους των Αγίων. Το 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα εφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Κύριος στην επί του όρους, ομιλία του είπε «Γίνεστε οι καθώς και ο πατήρ ημών οι Να γίνεσθε δηλαδή σπλαχνικοί προς τον πλησίον και συμπονετικοί στις δυστυχίες του και τις ανάγκες του, καθώς και ο ουράνιος πατέρα σας είναι προς όλους. Μια τέτοια προσωποποίηση της χριστιανικής εσπλαχνίας υπήρξε και ο Άγιος Νικόλαος. Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστό στα πάταρα της Λυκίας από γονείς ευσεβείς και πλουσίους. Όμως σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας. Αλλά ο Νικόλαος, εμπνεόμενος από φιλάνθρωπα συναισθήματα, εμπνεωμενο απο φιλανθρωπα συναισθηματα διεθετε την περιουσία του για να ανακουφίζει άπορα ορφανά, φτωχούς, χείρες, στενοχωρημένους οικογενειάρχες. Ένας μάλιστα θα διεύθυρε τις τρεις κόρες του προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα. Όταν το έμαθε αυτός, αυτό ο Νικόλαος, μυστικά σε τρεις νύχτες εξασφάλισε την πρίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντας 100 χρυσά φλουριά στην κάθε μία. Έτσι οι τρεις κόρες αποκαταστάθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη διαφθορά. Έπειτα ο Νικόλαος, μετά από ένα ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ, χειροτονήθηκε ιερέα στα Πάταρα. Και όταν επεβίωσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, οι επίσκοποι διαθεϊκής αποκαλύψεως έκαναν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Από τη νέα του θέση ο Νικόλαος επεξέτεινε τους αγώνες του για την προστασία των φτωχών και των απόρων. Έκανε πολλά θαύματα και ήταν σημαντική η συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πέθανε ειρηνικά το 6 Δεκεμβρίου το έτος 330 μετά Χριστόν.